Θέμα χρόνου, όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, είναι πλέον η αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης στην περιοχή των Μεσαμπελιών, που ανατακτά χρονικά διαστήματα εντοπίζονται προβλήματα στην υδροδότηση λόγω των παλαιών δικτύων που φτιάχτηκαν χωρίς μελέτες, όπως διευκρίνησε ο κ. Ρασούλης, και που για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση για τους δημότες, άλλη λύση δεν υπάρχει. Μετά την έγκριση χρηματοδότησης, εκείνο το οποίο αναμένεται είναι η διακήρυξη προκειμένου να βγει στον αέρα ο διαγωνισμός και το έργο να αποκτήσει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Είναι το έργο που άμεσα έχει. Θα χρηματοδοτηθεί από το Φιλόδημο. Είναι ένα έργο που έχουμε πάρει ήδη την έγκριση ότι θα χρηματοδοτηθεί και τους επόμενους μήνους περιμένουμε την αυγή διακήρυξη για να βγει ο διαγωνισμός. Τι περιλαμβάνει αυτό περίπου? Αυτή είναι όλη η περιοχή των Μεσαμπελιών. Ηλιούπολη 1, Ηλιούπολη 2. Αλλαγή η περιοχή δικτύων, δηλαδή. Είναι αλλαγή δικτύων ύδρευσης. Είναι αλλαγή δικτύων ύδρευσης. Είναι μια περιοχή η οποία έχει δίκτυα, τα οποία όμως είναι δίκτυα μη διαστασιολογημένα. Είναι δίκτυα τα οποία έγιναν χωρίς να έχει εφαρμοστεί μελέτη και γι' αυτό αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα στην περιοχή εκεί Αθέων, Ούλοφ Πάλμε και όλη αυτή η περιοχή με τα πολλά προβλήματα. Το δίκτυο αυτό θα αντικατασταθεί άμεσα. Χαλασμένα ρολόγια, μεγάλο μήκος δικτύων που εμφανίζουν διαρροές και οι κλοπές συγκαταλέγονται ανάμεσα στις πιο σημαντικές παραμέτρους που καθιστούν σύνθετο και οξυμένο κατά διαστήματα το πρόβλημα της υδροδότησης, όπως σημείωσε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, που επανέλαβε ότι στόχος είναι μέσα στα επόμενα χρόνια 260 χιλιόμετρα δικτύων να αντικατασταθούν. Μέσα στον επόμενο μήνα, όπως τόνισε άλλωστε, ξεκινά και η αλλαγή στα χαλασμένα υδρόμετρα. Έχουμε ξεκινήσει ήδη την αντικατάσταση των δικτύων και τα επόμενα χρόνια έχουμε εξασφαλίσει την αντικατάσταση σε όλων των δικτύων του Δήμου Ηρακλείου από γύρω στα 200 μέτρα. Περίπου πάνω, είναι γύρω στα 260 χιλιόμετρα. Επιπλέον ότι από τον επόμενο μήνα ξεκινάμε να αλλάζουμε και τα χαλασμένα υδρόμετρα. Προβληματισμό ωστόσο έχει προκαλέσει από την περασμένη Παρασκευή η διακοπή υδροδότησης του Ηρακλείου από το φράγμα Ποσελέμη που έδινε 200 κυβικά μέτρα νερού την ώρα. Αν και δεν θεωρείται δεδομένο ότι θα υπάρξει πρόβλημα με την υδροδότηση, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ επισήμανε ότι γίνονται κινήσεις προκειμένου να βρεθεί τρόπος να καλυφθεί ένα μέρος από αυτές τις ποσότητες, ενώ ζήτησε τη βοήθεια των πολιτών με τη λογική χρήση νερού και κατά το Σεπτέμβρη, που είναι μήνας με αυξημένη κατανάλωση. Σημαίνει ότι επειδή ο Ποσελέμης σταμάτησε να μας δίνει νερό, θα αντιμετωπίσουμε σίγουρα προβλήματα, όμως αυτή την ευχέρεια που μας έδιναν αυτά τα 200 κυβικά την ώρα, από την προηγούμενη Παρασκευή και μετά δεν την έχουν. Θα βρεθούν αυτά, ή μέσω της εξοικονόμησης πάλι και των διακοπών? Έχουμε κάνει ενέργειες για να πάρουμε από τα 200 αυτά 50-60 κυβικά και άλλα περίπου τα 100 να τα αντικαταστήσουμε.